Υπόστελε, ελεγχομένοι και σχεδόν ανενεργή είναι οι ελεκτικοί μηχανισμοί που προστατεύουν του εργαζόμενου. Και όλα αυτά, την ώρα που η ανεργία στου νέου και τι γυναίκε στην περιοχή τη Θεσσαλονίκη χτυπά κόκκινο με ποσοστά 50% και η μαύρη εργασία λαμβάνει πλάνο ανεξέλεκτε διαστάσει. Τα παραπάνω δήλωσε στην εκπομπή μα τη σε Βεργίνα τηλεόραση ο Ταμείας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκη Παναγιώτη Παγώνη, με αφορμή την πρώτη μέρα διαλόγου των κοινωνικών εταίρων. Πολλά εργατικά κέντρα, όπω τη Θεσσαλονίκη, λόγω των σοβαρότητων οικονομικών περικοπών, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ούτε τι τρέχουσε ανάγκε του, εξήγησε. Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι οι διαπραγματεύσει και για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασία θα συνεχιστούν σε καλό κλίμα και σε αρχέ καλοκαιριού.